Γάζα, επιτέλους φτάσαμε. Αυτή ήταν η πρώτη φράση που ήρθε στο μυαλό μου όταν η Αποστολή πάτησε τα πόδια της στη Λωρίδα. Ο στόχος του προγράμματός μας να συμβάλλουμε στον ανεφοδιασμό των φαρμάκων στη Γάζα είχε πετύχει. Όπως πέτυχε και ο συμβολισμός του εγχειρήματος. Να σπάσουμε την πολιορκία, να αναδείξουμε την αλληλεγγύη μας, να ανοίξουμε δρόμο για την ειρήνη και την ελεύθερη Παλαιστίνη. Ήταν συγκινητική η ανταπόκριση του ελληνικού λαού των αλληλέγγυων δομών και φορέων, των μεμονωμένων πολιτών. Και η βοήθεια ήταν τεράστια και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα φάρμακα αποστέλλονται από κάθε γωνιά της Ελλάδος και συνέχισαν να έρχονται μέχρι την ημέρα της αναχώρησής μας, με αποτέλεσμα να αλλάζει συνεχώς το packing list, να μην μπορούμε να το δώσουμε στην ναυτιλιακή εταιρεία. Αμέσως μετά την πτήση μας το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου, επισκεφθήκαμε την ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο. Ο πρέσβης μας ενημέρωσε ότι το πρωί είχαν έρθει οι πολυπόθητες άδειες και μας ενημέρωσε για την επικινδυνότητα της αποστολής, ιδίως στη διαδρομή μεταξύ Port Said και Ράφας. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του εκτελεσμού της εισόδου της φαρμακευτικής βοήθειας ήταν πολλές. Αυτό μας ανάγκασε να παραμείνουμε στο Κάιρο μέχρι την Τετάρτη 30/9, διότι μέχρι τελευταία στιγμή ζητούσαν διάφορα χαρτιά, επικυρώσεις και υπογραφές. Το άγχος μας ήταν μεγάλο προκειμένου να προλάβουμε τις ημερομηνίες που αναγράφονται στις άδειες, διότι σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να ζητήσουμε νέα έκδοση αδειών, που σημαίνει αποτυχία του προγράμματος. Στις πολύπλοκες αυτές διαδικασίες είχαμε στενή συνεργασία και αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής πρεσβείας, της Ερυθράσιμης Ελλήνου Αιγύπτου και Παλαιστίνης, διαμέσου της επικεφαλής της Dr. Mai Aref. Τετάρτη 30/9, επιτέλους κατευθύνθηκαμε προς το Port Said, προκειμένου να παραλάβουμε τη βοήθεια και να συνεχίζουμε κομβόι μαζί με τη βοήθεια προς τη Ράφα. Επειδή όμως η έξοδος της βοήθειας από το Τελωνείο καθυστέρησε για μία ακόμα φορά, βρεθήκαμε στο δίλημα τι κάνουμε. Αν περιμέναμε τη βοήθεια, θα χάναμε την ημερομηνία μας εισόδου στη Γάζα. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να προχωρήσουμε προς τη Ράφα, αφού είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα ακολουθήσουν τα φάρμακα με μία μέρα διαφορά. Η αστυνομία μας συνόδευσε μέχρι ενός ορίου και μετά αποχώρησε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει παραπάνω, διότι η επικινδυνότητα είναι μεγάλη για αυτούς. Περάσαμε περίπου 20-25 χιλιόμετρα ασυνόδευτοι μέχρι να φτάσουμε στον κεντρικό δρόμο που ενώνει το Σουέζ με το Αλαρίς και τη Ράφα, η οποία ελέγχεται από το στρατό. Σύνολο ορών από το Port Said μέχρι τη Ράφα 5,5 ώρες για μια διαδρομή που δεν είναι μεγαλύτερη από 1,5 ή 2 ώρες. Μετά το Αλαρίς, τα στρατιωτικά μπλόκα ήταν συνεχόμενα και ο στρατός σε πλήρη ετοιμότητα. Είδαμε χωριά εγκαταλειμμένα με εμφανή σημάδια μαχών. Όταν φτάσαμε στα σύνορα της Ράφας, διαπιστώσαμε ότι ο αποκλεισμός καλά κρατεί. Τα σύνορα δεν ήταν ανοιχτά όπως μας λένε, ήταν μισόκλειστα. Η Ράφα ανοίγει μόνο για 4 ώρες τη μέρα και ελάχιστοι από αυτούς μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν από τη Γάζα, ενώ έχουν νόμιμες άδειες στα χέρια τους. Η ταλαιπωρία του κόσμου είναι αφάνταστη. Στη Γάζα η υποδοχή της αποστολής μας ήταν πολύ θερμή. Είμαστε επίσημα καλεσμένοι της ιατρικής οργάνωσης UHCC, η οποία ανέλαβαν και την προστασία μας, κάτι που είναι απόλυτα ενδεδειγμένο σε μια εμπόλεμη περιοχή. Η διανομή της βοήθειας ήταν η πιο δύσκολη υπόθεση, τελικά. Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι κάθε ιατρικός φορέας στη Γάζα στηρίζεται από ένα πολιτικό κόμμα. Γνωρίζουμε εμείς επίσης ότι πίσω από τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν άνθρωποι με δράματα και με ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν η μέρημνά μας ήταν να περάσουν τη Γάζα με τη βοήθεια της Ερυθράς Ημισελήνου και να μοιραστούν δίκαια και αναλογικά
διαμέσου των ιατρικών φορέων της Γάζας στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.